Την κατά 40% μείωση των δομών του Δημοσίου συνεπάγονται τα νέα οργανογράμματα των Υπουργείων, όπως εγκρίθηκαν κατά το τελευταίο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. Την περίοδο αυτή συντάσσονται τα σχετικά προεδρικά διατάγματα, όπου καταγράφονται οι νέοι οργανισμοί του συνόλου των Υπουργείων και ακολούθως θα λάβουν την άγουσα για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μαζί με την τελική έγκρισή τους, θα μπει και ένα πλαφόν στον αριθμό εργαζομένων ανά Υπουργείο και Φορέα, λεγόμενο και ως staff ceiling. Το συγκεκριμένο ταβάνι δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεραστεί. Αν και η θέσπιση ανάλογων ορίων δημιουργεί την αίσθηση ότι εφαρμόζεται με το σκεπτικό της περαιτέρω συρρήκνωσης δομών και προσωπικού στο δημόσιο, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναφέρει πως θεσπίζεται το συγκεκριμένο όριο προκειμένου να μπει ένας φραγμός σε ενδεχόμενες περιττές προσλήψεις. Είναι ότι σε συνεργασία με την Task Force, που είναι η πιο φιλική εντός εισαγωγικών οργάνωση διεθνής μάλλον, που συνδράμει την Ελλάδα εν πάση περιπτώσει σε όλες τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Δεν είναι ούτε τα γεράκια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ούτε η κερδοσκόπη και το κογλίφι, όπως τους λένε, των τραπεζών, ούτε η γραφειοκράτηση κομισιών. Είναι μια οργάνωση στελεχωμένη από έμπειρους περί τα ευρωπαϊκά πράγματα τεχνοκράτες και Έλληνες ανάμεσά τους, υπό την ηγεσία του μετριοπαθούς Ράχεμπαχ, η οποία έχει αναλάβει το κομμάτι της αναδιάρθρωσης του δημοσίου τομέα. Έτσι λοιπόν, εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο προωθούνται οι νέες οργανωτικές δομές των Υπουργείων, ανά Υπουργείο ξεχωριστά, διότι κάθε Υπουργείο έχει ξεχωριστές ανάγκες. Και βέβαια, να το πω έτσι, ο γενικός κανόνας είναι λίγο πολύ, θα περιοριστούν κατά 40%. Αυτό βέβαια σημαίνει, είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία, που σημαίνει αναδιοργάνωση από την αρχή όλων των υπηρεσιών, από επίπεδο γενικής διεύθυνσης και κάτω. Πιθανώς θα έχει επίπτωση και στον αριθμό των εργαζομένων που υπηρετούν, αφού λογικό είναι με καταργούμενες διευθύνσεις κάποιοι εργαζόμενοι να καθίστανται, να το πω έτσι, υπεράριθμοι και να πρέπει να επανατοποθετηθούν. Έτσι. Είναι μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία όμως δεν είναι καινούριο πράγμα. Εκτιλήσεται, οργανώνεται εδώ και 1,5 χρόνο. Ωστόσο δεν μιλάμε για απολύσεις, μιλάμε για απλά αλλαγή θέσης, έτσι. Να πω κάτι, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε σε απολύσεις του δημοσίου τομέα. Εγώ ξέρω ότι μέχρι τώρα σχεδόν δεν έχει ανοίξει μύτη. Έτσι. Κάποια στιγμή θα δούμε και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, η οποία αξιολόγηση δεν είναι χωρίς ξεχωριστά ζητήματα. Υπάρχει μεγάλη, να το πω έτσι, συζήτηση γύρω από τον τρόπο της αξιολόγησης, και από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ή δεν φέρουν καλά αποτελέσματα σε αυτή τη διαδικασία της αξιολόγησης ή δεν είναι απαραίτητοι πλέον στις υπηρεσίες που καταργούνται, θα μπει και για αυτό το ζήτημα απόλυσης. Όμως νομίζω ότι πριν από την απόλυση πρέπει να εξεταστεί το θέμα της επανατοποθέτησής τους σε υπηρεσία όπου να είναι χρήσιμη. Αυτό είναι νομίζω και όλο το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του δημοσίου αυτή τη στιγμή. Ότι οι δομές πρέπει να καταργηθούν, νομίζω ότι υπάρχουν δομές που πρέπει να καταργηθούν. Σαφώς το δημόσιο θέλει μείωση και σαφώς όσο το δημόσιο δεν μειώνεται, τόσο το βάρος πέφτει στα συνήθεια υποζήτια της χρηματοδότησης του δημοσίου με το μέγεθος που δεν μειώνεται.